Στο στούντιο κοντά μα, κυρίε και κύριοι, ο Γιάννη Παλιούρα. Γιάννη, θα μα δείξει εικόνε. Μα ήρθαν πριν από λίγο και βλέπουμε εδώ ρωσικά ελικόπτερα λίγο έξω από το Κίεβο. Ακριβώ. Αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά είναι μία ρώσικη εναέρεια έφοδο για την κατάληψη του αεροδρομίου Αντόνοφ στα περίχωρα του Κιέβου. Έγινε πριν από λίγο. Διέρευσαν πριν από λίγο αυτέ οι εικόνε στα social media. Υπάρχει και μία δήλωση του Ουκρανού Υπουργού Εσωτερικών, ο, ο οποίο παραδέχεται ότι όντω έγινε αεροέφοδο και ότι κατελήφθη το συγκεκριμένο αεροδρόμιο το σημαντικό είναι αυτά που σημαίνουν. Πρώτον, για να πετάνε αυτά τα ελικόπτερα ανεμπόδιστα δίπλα στο Κίεβο, ουσιαστικά δεν υπάρχει πια αεράμενα στο Κίεβο. Η πρωτεύουσα αυτή τη στιγμή χοντρικά είναι αντιπεράσπιστη από αέρος. ακριβώ. Δεύτερον και πολύ σημαντικό επίση είναι ότι εφόσον στέλνουν έξω από το Κίεβο τέτοιε δυνάμει, οι οποίε είναι ελαφρέ δυνάμει, σίγουρα το χρονοδιάγραμμα των Ρώσων στρατηγών προβλέπει ένωση των μηχανοκίνητων που ξεκίνησαν από τη Λευκορωσία τι επόμενε ώρε στο συγκεκριμένο σημείο. Κοινώ σε λίγη ώρα, τουλάχιστον με του σχεδιασμού των Ρώσων, τα ρώσικα άρματα μάχη θα είναι έξω από την Ουκρανική πρωτεύουσα. Μένει να το δούμε αν θα επαληθεύσουν.